Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ το Προεδρείο για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ όλους εσάς που παραμείνατε στις θέσεις σας. Βέβαια, ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το τι θα γίνει όταν φέρουν τους υδρομονάδρυκες στην επιφάνεια και παρακαλώ οι επαρείοντες σας το λένε υδρομονάδρυκες, δεν είναι πετρέλαιο. Είναι και το φυσικό ενεργό και είναι ξεχωριστά θέματα. Βέβαια, αναφέρθηκε πριν πώς θα τους φέρουν τους υδρομονάδρυκες, πώς θα μάθουμε αν έχουν υδρομονάδρυκες, μόνο με γεωρίσεις. Και κάτι το οποίο το λέω και πολλά χρόνια στους φοιτητές μου και σε παρουσιάσεις, παραφράζοντας μια ρίση του Πυθαγόρα, όποιος σκάβει βρίσκει, όποιος δεν σκάβει δεν βρίσκει ποτέ. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν οι γεωκρίσεις για να δούμε. Έχουν υδρομονάδρυκες. Είναι πετρέλαιο, είναι φυσικό αέριο και μετά να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο την ανοχή σας για ένα εικοσάλεπτο και να δούμε τουλάχιστον πώς τους παράγουμε τις υδρομονάδρυκες. Ανέφερε ο κύριος Γρηγορίου. Η πρώτη ερώτηση που έθεσε στην ExxonMobil. Μπορούμε να κάνουμε ιώτηση στα 3.500 μέτρα. Γιατί έχουμε βαθιά νερά, πολύ βαθιά νερά. Άρα και αυτό το θέμα της ομιλίας είναι οι προκλήσεις των γεωτρήσεων στα βαθιά και στα πολύ βαθιά νερά. Μια περίληψη της ομιλίας, πώς γίνονται οι γεωτρήσεις, γιατί πάμε στα βαθιά νερά, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και ο επιπανιστής. Συμβαίνουν ατυχήματα και έχουμε ένα τραγικό ατύχημα πριν από 9 χρόνια. Θα αναφερθούμε σε αυτό και θα κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Θα δούμε λίγο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τέτοιων γεωτρήσεων και μια σύνοψη. Καταρχήν να ορίσουμε τα βαθιά νερά και η βιομηχανία κατά κανόνα θεωρεί ρηγά νερά κάτω από 150 μέτρα βάθος θάλασσας. Βαθιά νερά ορίζουμε ένα όριο μεταξύ 360 μέτρων και 1500 μέτρων. Ενώ πολύ βαθιά νερά, οτιδήποτε είναι πάνω από 1500 μέτρα νερού. Και περιμένουμε οι γεωτρήσεις που θα γίνουν εδώ, θα είναι σε πιθανό σε όρια σε πολύ βαθιά νερά. Τώρα, γιατί πάμε εκεί πέρα, γιατί οι εταιρείες πηγαίνουν. Πρώτος λόγος είναι ανεξερεύνητα. Έχουμε ερευνήσει επειδή η τεχνολογία μας επέτρεπε μόνο τα ρηχά νερά και φυσικά και τη στεριά. Τα πολύ βαθιά νερά είναι ανεξερεύνητα. Η Ελλάδα κατά κανόνα είναι ανεξερεύνητη. Αν πούμε δε για τα πολύ βαθιά νερά, ξεχάστε. Δεύτερον, η εμπειρία έχει δείξει ότι βρίσκουμε πολύ μεγάλα κοιτάσματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τις εταιρείες, γι' αυτό αναπτύχθηκε και τεχνολογία η οποία απαιτείται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις τόσο στην γεώτρηση όσο και στην παραγωγή. Και τέλος, τελευταία αν θέλετε 15 ετία, έχουμε δει μια μείωση του κόστους για την παραγωγή, για την γεώτρηση και για την παραγωγή σε βαθιά νερά. Έχουμε ένα γράφημα εδώ πέρα, ας εστιάσουμε λίγο στη δεξιά πλευρά, που δείχνει το μέσο μέγεθος κοιτάσματος ισοδύναμου πετρελαίου που έχει βρεθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι περίπου 160 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Ενώ αν πάμε στα ρηχά νερά είναι περίπου κάτω από το μισό και στη στεριά ακόμα μικρότερο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλα κοιτάσματα, ενώ την τελευταία 15 ετία, αν θέλετε, το 50% των νέων κοιτασμάτων που έχουν βρεθεί, έχουν βρεθεί από τα βαθιά νερά. Με πρωτοπόρο τον κόλπο του Μεξικού. Έγιναν πολλές διεργασίες. Θυμάμαι όταν δούλευα στην άνευ της Λάμπρεζας στο Χιούστον, τότε ξεκινούσαν το 86-87, τότε ξεκινούσαν τις ενέργειες για έρευνες στα βαθιά νερά. Στο επόμενο γράφημα υπάρχουν καμπύλες για το πόσο πρέπει να πουλάς ένα βαρέλι πετρελαίου το σώστε, αν κάνεις μια γεώτρηση, να σου είναι κερδοφόρα. Το break even point. Εκεί που έχω το κυκλάκι και αν βλέπετε την πράσινη καμπύλη, είναι το κόστος για τη γεώτρηση σε βαθιά νερά.
Έχουμε δει μια σημαντική μείωση του κόστους και είμαστε τώρα στο break-even point γύρω στα 40 με 42 δολάρια το βαρέλι. Οι εταιρείες μπορούν να πάρουν κέρδος εάν κάνουν δύο τρεις στα παθιά νερά και αυτό θα είναι ένα μέσο μέγεθος. Η Petronas αναφέρει γύρω στα 45 δολάρια το βαρέλι, η Petrobras λέει στα 40 δολάρια το βαρέλι μπορεί να είναι κερδοφόρο. Γιατί στα βαθιά νερά και τι ανακαλύψεις έχουμε, αναφέρθηκαν, είδαμε μερικούς χάρτες. Ξεκίνησε από το Ισραήλ, να καλά οι άνθρωποι δηλαδή. Πιστέψανε στους εαυτούς τους, προχώρησαν, βρήκαν κοιτάσματα αερίου. Να καλά και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος που πίστεψε στο τι μπορεί να έχει και αν δεν το πίστευε αυτό, δεν θα βρισκόμασταν ούτε και εμείς εδώ πέρα. Το πιστεύω αυτό. Βρέθηκε η Αφροδίτη. Ακολούθησε ο Βλάχος και η Καλυψό και κακά τα ψέματα, εάν δεν βρίσκανε οι Ιταλοί ή οι Ενάοι στην Αίγυπτο το ΖΟΡ το 2015 τον Αύγουστο, ούτε και εμείς θα ήμασταν εδώ. Αυτό έδωσε την τεράστια όθηση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Ρινόκερος στο λεωφορείο είναι απίστευτη. Ιστορία, διαβάζοντα την ιστορία, η ΣΕΑ προσπαθούσε περίπου 40 χρόνια να βρει πετρέλαιο ή αέριο εκεί πέρα. Τα παράτησε, το πήρε η ΕΝΗ για 3 χρόνια. Είδαν διαφορετικά τα σεισμικά τους, είδαν το ρινόκερο και βρήκανε 30 δισεκατομμύρια αερίου. Τι σημαίνει 30 δισεκατομμύρια, αν το κάψεις αυτό, πόσο πετρέλαιο θα σου δώσει αντίστοιχη ενέργεια. 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Γι' αυτό πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Γιατί το φυσικό αέριο έχει κάποια δυσκολία. Δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Χρειάζεσαι υποδομές, χρειάζεσαι αγωγό, χρειάζεσαι εγκαταστάσεις για να μπορέσεις να μικραίνεις τον όγκο του και να το κουβαλήσεις. Το πετρέλαιο, όπως λέω, σε ένα πετονάκι μέσα βάζω το πετρέλαιο, το παίρνω και φεύγω. Το φυσικό αέριο δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Συνεπώς, είναι πιο δύσκολο, αλλά φαίνεται η τεχνολογία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ούτως ώστε μπορούμε και αξιοποιούμε κοιτάσματα φυσικό αερίου. Βάθη που επιχειρούμε, είπα θα το παραβλέψω αυτό το διάγραμμα, διαχρονικά βλέπουμε, άμα διατηρήσετε την πράσινη καμπύλη, είναι τα ρεκόρ που έχουμε κάνει σε βάθη νερού γεωτρήσεων. Σήμερα, για το 2019, στην Ουρουγουάη κάνανε όρεξη στα 3.400 μέτρα νερού και από κάτω μπορούμε να έχουμε 3, 4, 5 χιλιόμετρα πετρωμάτων. Αντίστοιχα, παραγωγή, γιατί και η παραγωγή έπεται της γεώτρησης, είμαστε σε μικρότερα βάθη, αλλά τα μέγιστα όρια που παράγουμε υδρογονάνθρακες είναι γύρω στα 2.900 μέτρα. Πώς γίνεται η γεώκριση, θα το παραβλέψω αυτό. Έχουμε ένα κοπτικό, όπως το είπε και ο Βασίλης. Κάνουμε μια τρύπα στον τοίχο, εγώ λέω κάτι χειρότερο, οδοντίακος την κάνει στο δόντι σου. Το κοπτικό έχουμε σωλήνες που τους ενώνουμε με την επιφάνεια και κυκλοφορούμε γεωτρητικό ρευστό γάσπι, το οποίο κατεβαίνει κάτω, παίρνει τα τρύματα, τα ανεβάζει στην επιφάνεια. Επιπρόσθετα και είναι σημαντικό για τα επόμενες διαφάνειες, μας παρέχει η υδραυλική πίεση την οποία θα τη χρειαστούμε για την ασφάλεια της γεώτρησης. Και ακολούθως θα κάνουμε τη γεώτρηση, τηλεσκοπικά το λέμε, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της γεώτρησης, ξεκινάμε με μεγάλη διάμετρο, βάζουμε ένα σωλήνα, το τσιμεντώνουμε και προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στο βάθος παραγωγής. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και ο γεωτρυπανιστής είναι να ισορροπήσει μεταξύ δύο πιέσεων. Έχουμε εδώ στη φωτογραφία τρία πετρώματα που τα έχουν πάρει ως δείγματα από τη γεώτρηση. Τα πετρώματα έχουν πόρους. Μέσα στους πόρους συνήθως έχουμε ρευστά. Θα έχουμε νερό και αν είμαστε τυχεροί μπορεί να έχουμε αέριο, μπορεί να έχουμε και πετρέλαιο. Αυτά τα ρευστά σε κάθε βάθος που υπάρχουν έχουν μια πίεση. Τώρα,
Εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε. Έχουμε την πίεση των ρευστών σε κάθε βάθος. Εάν η πίεση που παρέχουμε εμείς με την λάσπη μας που κυκλοφορούμε είναι χαμηλότερη από την πίεση των ρευστών, κινδυνεύει η όντρηση. Κινδυνεύουν να μπουν αυτά τα ρευστά μέσα και να ανεβούν πάνω και γίνει μια έκρηξη ωραία με φωτιά. Αυτός είναι ο εφιάλτης του υγειοτρυπανιστή. Μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε πίεση θέλουμε. Όχι, έχουμε ένα άλλο όριο. Δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλη πίεση, γιατί θα σπάσουμε τα πετρώματα. Αν τα σπάσουμε, χάνουμε το ρευστό, πάλι έχουμε θέματα με την ασφάλεια. Άρα, εμείς πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων. Είναι το ασφαλές παράθυρο επιχειρήσεων. Και πραγματικά, η δουλειά του υγειοτρυπανιστή είναι να κρατήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Τώρα, αυτή η ισορροπία είναι ακόμα λεπτότερη άμα πάμε σε βαθιά νερά. Για ποιο λόγο? Εδώ έχω ένα διάγραμμα με μια υπεράκτια γεώτρηση, ριχά νερά, το γεωτρύπανο και έχουμε δύο καμπύλες. Αριστερά, η κόκκινη, αν φαίνεται κόκκινη, είναι η πίεση των ρευστών. Πρέπει να είμαστε πάνω από αυτή. Δεξιά είναι η πίεση που δεν πρέπει να σπάσουμε. Άρα το παράθυρο επιχειρήσεων, ο γεωτρυπανιστής πρέπει να παίξει εκεί μέσα. Αρκετά παχύ, φανταστείτε δηλαδή το γεωτρυπανιστή να κάνει ισορροπία πάνω στο νήμα. Οπότε εδώ έχω ένα πολύ φαρδί διάδρομο, είμαι αρκετά ασφαλής. Πάω τώρα στα πιο βαθιά νερά. Τι γίνεται? Ουσιαστικά παρατηρώ την καμπύλη που σπάνε τα πετρώματα να έρχεται πιο κοντά στην καμπύλη των πιέσεων των ρευστών των πετρωμάτων. Δηλαδή, το παράθυρό μου έχει γίνει μικρότερο, η εξήγηση είναι σχετικά απλή. Έχω βγάλει αυτή τη στήλη των πετρωμάτων που είχα στην ρηχή γεώτρηση με στήλη νερού. Το νερό έχει μια σχετική πυκνότητα 1,05, το πέτρωμα έχει γύρω στο 2,7. Άρα είναι πιο ασθενή τα πετρώματα και πρέπει εγώ να εξισορροπήσω, να προσέξω πάρα πολύ. Αν δεν το προσέξω, μπορεί να έχω πρόβλημα με την γεώτρησή μου. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έψαξα να βρω εδώ στη Μεσόγειο. Δυστυχώς στις δημοσιεύσεις δεν λέγανε σε ποιο μέρος του Μεσογείου. Ένα παράδειγμα σε ριχά νερά, μια γεώτρηση της ΜΠΗ, οι δύο καμπύλες πιέσεων, πόλεμος χώρος, είμαι σχετικά ασφαλής, στα 103 μέτρα νερού. Μια γεώτρηση της ENI, πάνε στη Μεσόγειο, σε περίπου 2.200 μέτρα νερού και βλέπω αυτό το οποίο είδαμε πριν διαγραμματικά, με πραγματικά στοιχεία. Οι δύο καμπύλες είναι σχετικά μεταξύ τους, πολύ κοντά μεταξύ τους. Πώς το αντιμετωπίζω? Βάζω πιο πολλές επενδύσεις και τσιμεντώνω και αυτό μου δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση σε γεωτρήσεις στα βαθιά νερά. Πώς τις κάνουμε τις γεωτρήσεις? Σε αυτά τα βάθη νερού θα χρησιμοποιήσουμε ή γεωτρητικό πλοίο, σας δείχνω το Saipem 10.000, που χρησιμοποίησε η ENI για τις γεωτρήσεις της στο ζώο. Έχει επιχειρησιακό βάθος γύρω στα 3 χιλιόμετρα νερού, κόστος σύμφωνα με τις αναφορές της ENI, $1 εκατομμύριο την ημέρα. Και έχει ξοδέψει η ENI για τις 10 γεωτρήσεις που έχει κάνει και παράγει τώρα απίστευτες ποσότητες φυσικού αερίου, $1 δισεκατομμύριο. Δεύτερη πρόκληση για τις γεωτρήσεις σε βαθιά και πολύ βαθιά νερά, το πολύ μεγάλο κόστος. Και να αναφέρω τώρα για το ζώο ένα άλλο επίτευγμα που έχουν πετύχει, γιατί συνήθως λέμε η παραγωγή θα θέλουν 7 με 10 χρόνια για να φέρουν στην παραγωγή. Αυτό είναι το συμβατικό. Όταν όμως κάποιος έχει το χρήμα, έχει τη θέληση και έχει και την ποσότητα, σε 2,3 χρόνια έχουν πετύχει το απίστευτο να παράγουν φυσικό αέριο από το ζώο. Το είχε 100% η ENI, ήθελε χρήμα, πούλησε ένα μερίδιο, η Ρόσμπεφ πήρε η Ρωσική, νομίζω και άλλη μία. Σε 2,3 χρόνια, δηλαδή αν είμαστε τυχεροί και βρείτε, ξεχάστε τα 10 χρόνια, μόνο θα φτάσουν και όλο. Μακάρι να βρούμε. Επίσης, άλλο γεωτρύπανο είναι
Πλωτόκι, είναι βυθιζόμενα γεωτρύπανα, αυτό είναι το Mercy Discoverer, το οποίο πρόσφατα το έχουν ναυλώσει για γεωτρύπη στη Μεσόγειο. Αλλά έχουμε και προβλήματα. Και ο εφιάλτης του γεωτρυπανιστή είναι η έκρηξη και η φωτιά στο γεωτρύπανο. Και δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Αριστερά, έκρηξη με φωτιά σε γεωτρύπανο ο υπεράκτης της Αυστραλίας το 2009, δεξιά έκρηξη και φωτιά στο γεωτρύπανο υπεράκτης της Νιγηρίας το 2012. Παρατηρήσετε, έχουν τα πόδια του στα γεωτρύπανα, αλλά εδώ μιλάμε για ανοιχτά νερά. Τι κάνουμε εμείς σαν βιομηχανία να υπερκεράσουμε τις προκλήσεις και να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα? Έχουμε ξεκινήσει για πάρα πολλά χρόνια και έχουμε φτάσει σε ένα απίστευτο, απίστευτη στάδιο τεχνικής. Καταρχήν, και εδώ σας δείχνω μια τομή της γεώργησης με το γεωτρύπανο και τη στήλη του της θάλασσας, χρησιμοποιούμε τα ρευστά γεώργησης για να αποτρέψουμε τα υπόγεια ρευστά να μπουν στη γεώργηση. Όταν κάνω γεώργηση δεν τα θέλω εκεί μέσα. Όταν κάνω παραγωγή τότε θέλω. Αλλά εκεί έχω ρυθμιζόμενη παραγωγή. Στη γεώργηση θέλω να φτάσω με ασφάλεια στο στόχο μου. Κάνουμε και τα άσπρα που βλέπετε στο σωλήνες είναι οι σωλήνες επένδυσης για τη διασφάλιση των διαφορετικών πιέσεων που θα συναντήσω. Χρησιμοποιώ τις σωλήνες και βάζω το τσιμέντο. Ίσως η πιο επικίνδυνη, αν θέλετε, διαδρασία κατά τη γεώργηση. Γιατί στατιστικά έχει αποδειχθεί περίπου το 30% των μεγάλων ατυχημάτων, ειδικά στον κόλπο του Μεξικού που έχουν στοιχεία, έγιναν στα στάδια της τσιμέντωσης και επίσης κατηγορείται το τσιμέντο για το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού. Χρησιμοποιούμε βαλβίδες για συστοιχεία βαλβίδων στον πυθμένα της θάλασσας που έχουμε τη δυνατότητα να τις ενεργοποιήσουμε από την επιφάνεια για να απομονώσουν την γεώτρηση από το γεωτρύπανο. Αυτά είναι τα λεγόμενα BOP στα ελληνικά από τα αποδίδω αποτρεπτές εκρήξεων και τέλος έχουμε ένα σωλήνα που ενώνει την κεφαλή της γεώτρησης με το γεωτρύπανο, σωλήνα σύνδεσης, riser το λέμε, και έχουμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει πρόβλημα, αποκόπτεται η σύνδεση και μπορεί το γεωτρύπανο που βαράει το riser και φέρει. Δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα και το τραγικότερο ατύχημα που έχει ζήσει η βιομηχανία και ο κόσμος, θα έλεγα, είναι το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού 20 Απριλίου του 2010 με το γεωτρύπανο, το Deepwater Horizon, το οποίο έπιασε φωτιά. Χάθηκαν 11 ζωές από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και το οξύμορο βέβαια ήταν ότι άνθρωποι της πετρελοεταιρείας που ήταν η BP είχαν πάει εκεί για να δώσουν βραβείο στους εργαζόμενους επειδή είχαν σχεδόν μηδενικά ατυχήματα. Νομίζω ένας από αυτούς χάθηκε. Και το επιπρόσθετο τραγικό συμβάν ήταν ότι για 87 μέρες αυτή η οποία θα ήταν πολύ παραγωγική γεώτρηση έτρεχε πετρέλαιο γιατί δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε. Δεν μπορούσαμε να το ταπώσουμε 87 μέρες. Και εκτιμάται ότι διέρευσαν γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού. Βέβαια, επιδικάστηκαν πρόστιμα στην BP, είναι η εταιρεία των πετρελαίων, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό των οποίων έχει ταπανηθεί σε εκείνο το πινακάκι, φαίνεται, αν μπορείτε να το διαβάσετε, σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το γεώργηση ήταν νότιο-ανατολικά της Λουιζιάνας, γύρω στα 65 χιλιόμετρα, και δείχνω μια τομή της γεώτρησης 1500 μέτρα νερού, το οποίο πει και πήρε περίπου 4 χιλιόμετρα κατακόρυφης γεώτρησης. Ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμοι με το να μελετήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα για το τι συνέβη. Και η Επιτροπή από την BP και η Επιτροπή από την Consortium
που είχε το κύριο Τρύπανο και επιτροπή από τον πρόεδρο Ομπάμα, κατέληξαν περίπου σε 4 βασικά στοιχεία, τα οποία τα αναφέρω, δεν θα τα πω σε λεπτομέρεια, που υπήρξαν οι αστοχίες. Και βάσει αυτών, τα οποία κατέληξαν, προχωρήσαν σε ενέργειες πώς να μην συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Για μένα, ίσως, θα έλεγα, το τραγικότερο, το οποίο συνέβη μετά, ήταν η παραδοχή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BP ότι η βιομηχανία και ο Τρίσιο και παραγωγό είναι προετοιμασμένη αρκετά καλά στο να αποτρέπει τέτοια ατυχήματα αυτού του μεγέθους, αλλά ήταν τελείως απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τέτοιο ατύχημα. 87 μέρες θα μπορούσαν να το κλείσουν. Και είναι παρήγορο, γιατί αυτά που ακούσαμε πιο μπροστά από την κυρία Κωστάκη, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης τα οποία πρέπει να υπάρχουν πριν γίνει οποιαδήποτε γεώργηση με ενέργειες ετοιμότητας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Ευχόμαστε και πιστεύουμε δεν θα γίνει. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι έγινε μετά το Μαρκόβι και πραγματικά μιλάτε, κύριε Μανιάτη, εγώ νομίζω σωστά είναι πρώτη πριν και μετά Μανιάτη εποχή, ισχύει αυτό, το ξέρετε αυτό, το σας εκτιμώ. Έχουμε εδώ προ και μετά Μακόντα εποχή. Τι έκανε η βιομηχανία πριν και τι κάνει, τι έκανε μετά. Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που έκανε, και παρακαλώ την ΕΔΕΗ να το προσέξει, υπήρχε μια εταιρεία που και διαχειριζόταν και έλεγε την ασφάλεια και το περιβάλλον. Το πρώτο πράγμα που έκανε το κράτος, την έσπασε στα δύο. Έχει έναν οργανισμό για τη διαχείριση της ωκεάνιας ενέργειας και έναν οργανισμό για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Έτσι λέει και ο νόμος του 2016, δυστυχώς θα έλεγα. Δυστυχώς έχει ανατεθεί αυτό στην ΕΔΕΗ. Όχι, πρέπει να ανοίγει, να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης προσπάθησαν να δούνε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μηχανήματα, διεργασίες. Και σαν παράδειγμα της μετά Μακόντα εποχής αναφέρω ήδη έχουμε έτοιμα συστήματα που να κλείνουν την κεφαλή τηλιόδρησης. Τρία συστήματα τα οποία υπάρχουν και βάσει τώρα την νομοθεσία στον τόπο του Μεξικού, όταν κάνεις τηλιόδρηση πρέπει να έχεις διαθέσιμο ένα τέτοιο, όχι στο σπίτι σου, αλλά να εμβολείς να το φέρεις. Κάτι τέτοιο πρέπει να το έχουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει. Δύο πράγματα για τα απόβλητα στις γεωτρήσεις είναι τα τρύπατα. Υπάρχει η συνθήκη της Βαρκελόνης, νομίζω αυτά υπάρχουν και στις περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά τα τρύπατα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιθανό πρόβλημα από τις γεωτρήσεις της Περάκλης. Πολύ ευχάριστο να αναφέρω ότι υπάρχουμε με πρωτοπόρο του Πολυτεχνείου Κρήτης ήδη ερευνητικά έργα τα οποία προσπαθούν να βάλουν συμπεράσματα για το πώς να αντιμετωπίσεις πέτρα ελαιολιλίδες από μεγάλα βάθη νερού. Είναι το ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018, επικεφαλής ο κ. Καλογεράκης και ένα πρόγραμμα το Φεβρουάριο του 2019. Ως σύνοψη για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η βιομηχανία έχει αυστηρούς κανονισμούς που συνήθως τηρούνται. Δυστυχώς μετά το τραγικό ατύχημα είδαμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα του περιορισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολύ βαθιά νερά είναι διεργασίες πολύ υψηλού ρίσκου. Συνεπώς, συστήματα διαχείρισης κινδύνου βλέπω ότι κάνετε σεμινάρια και συνεργάζεστε με εταιρείες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλες οι εταιρείες ξοδεύουν τεράστια χρήματα. Ετοιμάζονται για να κάνουν γεώτρηση από 6 μήνες έως 1 χρόνο πριν. Μετά το Μακόντι, η πρώτη γεώτρηση που έγινε, νομίζω μετά από 3 χρόνια, είχαν ένα μπαλωτόριο που να μην γίνει. Η πρώτη γεώτρηση που έγινε, το τομέα της ασφαλείας ήταν απίστευτο. Αυτό το οποίο θα αναφέρω, είχαν φέρει πιλότο πολεμικής αεροπορίας να εκπαιδεύσει το προσωπικό του γεωτρυπάνου για το πώς να δουλεύουν σαν σε ομάδα. Και τελικά έχουμε καταλήξει ως βιομηχανία και ως κοινωνία νομίζω στην εφαρμογή των BAS, των καλύτερων, διαθέσιμων, ασφαλέστερων τεχνολογιών. Γιατί
εργασία χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να είμαστε ενήμεροι το τι υπάρχει διαθέσιμο καλύτερο και να το εφαρμόζουμε. Τέλος, ως σύνοψη για τις γεωτρήσεις και την παραγωγή, οι γεωτρήσεις σε βαθιά νερά βοηθούν στην ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων, είναι έργα πολύ ψηλού ρίσκου, κοστίζουν σημαντικά και μπορεί να έχουν τεράστια ωφέλη. Υπάρχουν περιοχές και για έρευνα και για εκπαίδευση που αναφέρθηκαν και από τον κύριο Πασαδάκη και από τον κύριο Γαγάνη. Και θα έλεγα αυτό, περιφερειακό τέλος, ένα ποσοστό πρέπει να πηγαίνει για την έρευνα και την εκπαίδευση και τοπικά αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πάει. Παρακαλώ, φροντίστε το. Γιατί έχουμε τεράστιο. Εγώ λέω η περιφέρεια να δώσει δικό της. Από το δικό της 5% να δώσει. Όχι μόνο να παίρνουμε, να δίνουμε κιόλα. Και υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία παγκόσμια και τεχνογνωσία και τοπικά και παγκόσμια για την ελαχιστοποίηση των υμήνων, της ασφάλειας και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε όλο αυτό, ποιες είναι περιοχές μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση αλλά και έρευνα. Αναφέρω τους τομείς, μηχανική γεωτρήσεων, μηχανική ταμιευτήρων, έξυπνα παιδεία. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία πηγαίνει στην ψηφιοποίηση. Ένας απίστευτος τομέας, τεράστιος, ανάπτυξε αισθητήρων για την παρακολούθηση της παραγωγής, αλλά και για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων. Και μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.